στο κόκκινο λιμανάκι στη Ραφίνα, αλλά και στο Μάτι. Και όπως είπατε, ο άνθρωπος δίπλα μου, ο Τάσος Χάλαρης, είναι αυτός που έχει διοργανώσει και εμπνευστεί όλης αυτής της ιδέας, όλο αυτό το project. Από τη δική μας πλευρά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να επιστρέψουμε προς τη φύση μέρος από τη ζημιά που έχει ήδη γίνει. Είναι υποχρέωσή μας, πρέπει τη θάλασσα να την επαναφέρουμε, είναι πηγή ζωής, είναι το 70% του οξυγόνου που αναπνέουμε, η φυκιάδα πρέπει οπωσδήποτε να την ξανακάνουμε να είναι ζωντανή. Σήμερα, παιδιά, συμβολική ημέρα. Ημέρα για τον τόπο. Είμαστε εδώ. Σκοπός μας η θάλασσα. Κάηκαν τα δάση. Η θάλασσα όμως επιβαρύνθηκε. Εμείς είμαστε εδώ για καθαρό οξυγόνο, για καθαρές θάλασσες, σε αυτόν τον δύσκολο και τόσο κουρασμένο τόπο. Από Ραφίνα μέχρι και κόκκινο λιμανάκι, ό,τι μπορέσαμε να μαζέψουμε, σκοπός μας η θάλασσα να είναι καθαρή για όλους. Αυτό είναι το ρετρό μας, αυτή είναι η επιθυμία μας, πολύ συνεργή, Χελμέπα, ναυτική όμιλη εδώ, η τοπική όμιλη, Δήμος, Λιμεναρχείο Ραφίνας, Λιμενικό Ταμείο, όλοι μια γροθιά. Γιατί? Για αυτόν τον τόπο. Ευχαριστούμε όλους όσους είναι εδώ, ο Γιώργος μας, η Τζέννη μας, ο Σωτήρης μας, όλα τα παιδιά, θέλω να πούν κάτι και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι το οποίο θεωρητικά είναι σωστό, να προσέχουμε τις θάλασσές μας, να περάσει σε ατομική συνείδηση. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα πρέπει η ιδιωτική πρωτοβουλία να γίνει οργανωμένα, με τον τρόπο που βλέπετε πίσω μας, να γίνει συνειδητά, να επικοινωνηθεί σωστά, γιατί κακά τα ψέματα στην εποχή που ζούμε είναι η εποχή της πληροφορίας, η οποία μεταφέρεται μέσω social media, μέσω των καμερών που αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί απέναντί μας, και θα πρέπει τα προβλήματα τα οποία μέχρι τώρα ο κόσμος έκρυβε κάτω από το χαλάκι, και το χαλάκι μας είναι πολύτιμο, είναι φυσικά και τα δάση μας, γι' αυτό και η συμβολική τοποθεσία αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή η ενέργεια. Το μεγαλύτερο χαλάκι όμως είναι η θάλασσα, την οποία αν δεν σεβαστούμε, όπως όλες οι αρνητικές εξελίξεις έρχονται ξαφνικά και αναρωτιούνται οι επιστήμονες πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, θα πρέπει τώρα να μπει ένα φρένο, συνειδητά, μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της οργανωμένης συνειδητής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ούτως ώστε αυτό να φτάσει στο μυαλό του καθενός μας κάθε φορά που πλησιάζουμε τη θάλασσα, κάθε φορά που βουτάμε, να ξέρουμε ότι αυτό είναι το σπίτι μας. Εγώ, εκ μέρους της Ελληνικής Ναυαγωγικής Ακαδημίας, είμαι εδώ για να καλύψουμε όλο, ήμασταν μάλλον εδώ για να καλύψουμε όλο αυτό το γεγονός. Είμαστε φοβερά περήφανοι. Ελπίζουμε να συνεχίσουν και άλλες δράσεις και διαφορετικής και ποικίλης ύλης. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μία η φωτιά, μία η θάλασσα. Η προσπάθεια ξεκινάει από τον καθένα μας ατομικά. Και όλοι μετά μαζί, μία γροθιά, μπορούμε να δουλέψουμε. Και το ευχάριστο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι είναι όλα νέα παιδιά. Και αυτό είναι μία ελπίδα για το τι μας περιμένει το αύριο. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που κάνουμε αυτή τη δράση εδώ. Έχουμε τη στήριξη του Δήμου, της Χελμέπα. Η ΜΕΠ είναι ο εκτελεστής όλου του έργου. Ο λόγος που ξεκινάμε από εδώ αυτή τη δράση είναι διτός. Έχουμε το λιμάνι, έχουμε τα καράβια, υπάρχουν αρκετά λίμματα που πρέπει να φύγουν. Ταυτόχρονα με το λιμάνι υπάρχει μεγάλη έκταση Ποσειδονίας, η οποία, αν δείτε όπως έχουν τα σκουπίδια, είναι πάνω της και καταστρέφεται. Έχουμε οφειλή και υποχρέωση να προστατέψουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, γιατί είναι ο πνεύμονας οξυγόνου της περιοχής μας, και έχουμε την υποχρέωση ό,τι κακό έχει συμβεί να το βγάλουμε, να το επεξεργαστούμε, να το ανακυκλώσουμε, να σταλεί σε πανεπιστήμια να γίνουν αναλύσεις, για να μπορέσουμε να έχουμε τεχνογνωσία στο κακό που έρχεται, πώς θα το σταματήσουμε και πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Η γη να είναι καθαρή, το περιβάλλον μας να είναι όπως ήταν πριν 40 χρόνια. Έχουμε την υποχρέωση και οφείλουμε το καλύτερο γι' αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και να έχουμε τέτοιες δράσεις συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους τους ελεύθερους δείτες. Όλους όσους συνέβαλαν στο να εκτελέσουμε σήμερα
αυτή τη δράση. Ευχαριστούμε πολύ τη Χελμέπα, το Δήμο Ραφίνας, τον Οργανισμό Λιμένος, το Λιμεναρχείο Ραφίνας, όλους τους τοπικούς φορείς, τον Γιώργο, την Τζέννη και όλους. Ο γερανός μας που ήταν πρωτοβουλία. Ο Χρήστος Ντουμάνης, ο οποίος είναι πρωτοβουλία και βοήθεια από τον πρόεδρο εδώ του Αλλιευτικού Καταφυγίου, του Αλλιευτικού Συλλόγου, του κύριου Μπολολιά, τον οποίο τον ευχαριστούμε και αυτόν προσωπικά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, μόνο ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς. Εμείς κάνουμε την υποχρέωσή μας. Εννοείται βέβαια και όλοι οι χορηγοί, οι οποίοι χωρίς τη βοήθειά τους όλα θα ήταν πολύ δύσκολα. Θέλω να ευχαριστήσω, είμαι ο πρόεδρος Ερασιτεχνών Αλλιέων Αραφήν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα αυτά τα παιδιά, ειδικά τον κύριο Χάλαρη για την πρωτοβουλία την ωραία που είχε. Συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος, οι δίτες ειδικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους χορηγούς.